Ειλικρινή μου συγχαρητήρια. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητά τεκνά, είμαι ο Ανθούλης Νικολάου και σας καλησπερίζω σε άλλη μια εκπομπούλα του Πατάτα New Sender. Μαζί μας όπως πάντα οι αγαπημένες μου συμπαρουσιάστρες, η Πάπη, η Μισελ, η Ντανιέλα Καρά. Με τις πραγματικές ειδήσεις του Πατάτα TV. Ρε αγάπες, άρκεψε η νέα δραματική σειρά Βέργας και Μαρίας στο εδόλιον της αμαρτίας. Άρχισε ενώπιον του Παθιακού Δικαστηρίου Πάφου η δίκη της αποστολής απειλητικών τηλεφωνημάτων προς μάρτυρες της υπόθεσης διαχωρισμού οικοπαίδων από την εταιρεία Αρίστο. Πάντως ρε αγάπης, με στούν τον τόπο ήταν ως τα καταφέρνουν, πάντα πιάνουν μόνο τους βλάκες τους απατεώνες. Τους βλάκες τους απατεώνες. Ναι αγάπη μου, τσίνους που κοφκιονούς τους, τσίνους που κάνουν κάφε και πιάνουν τους μέσα και πιάνουν μόνοι τους. Τους έξυπνους τους απατεώνες δεν μου τους κάνουν. Τους έξυπνους τους απατεώνες κάνουν του τσεγιά. Γεια. Όπου η αγοραστική αξία, αν θέλετε, είναι μεγάλη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Κύριε Εκπρόσωπε, πώς είναι η υγεία του Προέδρου μας? Δόξα τω Θεώ, η υγεία του Προέδρου είναι πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο. Ήδη άρχισε σιγά σιγά να πετάει τα πρώτα του πιάτα, να ρίχνει δυο τρεις πατσαρκές εκεί με τους νοσοκόμους. Δυστυχώς τα σάκια δεν υπάρχουν στο νοσοκομείο για να ρίξει. Ήδη άρχισε και να στιεύεται κιόλας και με τους νοσοκόμες, από ό,τι έχω πληροφορία από το στενό του περιβάλλον. Μπράβο. Ο Πρόεδρος της Φιλής Γιαννάκης Ομήρου προεδρεύει εδώ και λίγες μέρες του κράτους μας. Πηγαίνουν όλα ομαλώς? Βεβαίως, κύριε Αγωνιστή, όλα είναι πολύ ομαλά. Είναι τα συνηθισμένα, όπως γνωρίζετε, τον κύριο Γιαννάκη. Το Προεδρικό και γενικότερα η Εθνική Φρουρά είναι σε ύψη στην επιφυλακή. Οι υπουργοί κοιμούνται, αγαπητοί μου, με τα άρβυλα για να είναι σε επιφυλακή. Είναι όλα, μπαίνουν ρολόι. Κύριε εκπρόσωπε, εδώ και καιρό γίνεται λόγος για μείωση, λέω, των δανειστικών επιτοκίων. Αν η κυβέρνηση ήθελε πραγματικά να μειώσει τα επιτόκια, δεν θα το έκανε? Θα το έκανε. Πού είναι το παράδειγμα? Άλλη ερώτηση. Λέγεται ότι η κυβερνητική πολιτική σκοτώνει τις κυπριακές αερογραμμές. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Τσαπανίδου. Σας παρακαλώ πολύ, δεν ασπάζομαι αυτήν την άποψη ότι σκοτώνουμε τέλος πάντων τις κυπριακές αερογραμμές. Αντιθέτως, τους κάνουμε ευθανασία. Άλλη ερώτηση. Η Λευκοσία με λίγες δυνατές βροχές γέμισε με λίμνες. Και τι θέλετε να μας πείτε με αυτόν, κύριε Ματσουκαρή? Μα είναι δυνατόν. Από τη μία έχουμε τους οδηγούς, τους καταστηματάρχες και τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι ενάντια στις λίμνες. Από την άλλη όμως πρέπει να σκεφτούμε και τους εισαγωγείς πρωτών σκαφών, τους οικολόγους, τους χειμερινούς κολυμπητές, οι οποίοι θέλουν τις λίμνες. Μα επιτέλους πρέπει να αποφασίσουμε σε αυτόν τον τόπο τι θέλουμε, ρε παιδιά. Η πόλη της Πάφου ηρωνικά αποκαλείται ως Ras Vegas. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Πράγματι είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό και πρέπει να το αναγνωρίσουμε στο Σαββατοβέργα, διότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατάφερε να γίνει Ζάμπλουτος. Δεν έχει να ζηλέψει από τον Ονάσιν, από τον Χέντι Φόρτ, από τον Μπιλ Κέιτς. Πρέπει δηλαδή να το αναγνωρίσουμε. Ένας συμπατριώτης μας ο οποίος βρίσκεται σε άλλο επίπεδο. Σωστά. Υπάρχουν καθόλου νέα για την επανεκκίνηση, λέω, της οικονομίας? Η οικονομία μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται βουτυγμένη μέσα σε μια λάντα με πυλά που κολτραφούν την προς τα κάτω. Αλλά δεν είναι χώρα να μας πηξεί. Κύριε εκπρόσωπε, σας Στις 7 Δεκεμβρίου 1974, ο πρόεδρος Μακάριος
Στις 7 Δεκεμβρίου του 1974, ο πρόεδρος Μακάριος, ο οποίος έφυγε υποχρεωτικά από την Κύπρο λόγω της αθλειότητας της προδοσίας του πραξικοπήματος, μετά την αναγκαστική φυγή του από την Κύπρο ως αποτέλεσμα της αθλειότητας και της προδοσίας του πραξικοπήματος, επέστρεψε στην Κύπρο. Φτάσει ο κόμπο και ο φταίνει. Μιλήσετε. Ένα λεπτό να κάνουμε τη ησυχία. Παρακαλώ. Κύριο Μυρού, βρέθηκαν 6 εκατομμύρια ευρώ στου λογαριανού του κύριου Βέργα. Το σχόλιο σα, παρακαλώ. Αναγία. Αγαπητέ μου κύριε Νικολακόπουλε, πρέπει πάρα αυτά να εξεταστεί που βρήκαν τα 6 εκατομμύρια ο κύριο Βέργα. Τα εδούλεψε όλα. Έβαλε το κολούιν του κάτω να δουλέψει. Τι σαν περπατούσε στην κάτω πάφων τα βρήκε χαμέ. Του τα χάρισε η θεία του ή κάποιος developer. Τα κέρδισε στον υπόδρομο ή στον υπόνομο. Κύριε Ομήρου, την Πάφο την αποκαλούν Las Vegas. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Μα δεν αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Βέργας έχει μετατρέψει το δημαρχείο της χώρας μας και ιδιαίτερα της Πάφου σε έναν καζίνο ριζόρτ με τον ίδιο αρχικρουμπιέρι όλα. Συνειδητοποιάτε όλα. Κύριε Ομήρου, είστε ο προεδρεύων της Δημοκρατίας. Τι πρέπει να γίνει? Αγαπητή μου κυρία Σακουράφα, πρέπει εδώ και τώρα να εξεταστεί ποιοι δούλευαν στο καζίνο του κυρίου Βέργα και πώς κατάφεραν και μας δουλεύουν για τόσο πολύ καιρό. Δηλαδή κύριο Μύρου, πιστεύετε ότι υπάρχουν κι άλλοι συνένοχοι σε αυτόν το χιάπιο σύστημα? Ναι, βεβαίως, αγαπητέ μου κύριε Ποντζόβι, σε ολόκληρο το καζίνο να δούλευε άραγε μόνο στο κύριο Βέργα. Σίγουρα και συμμετείχαν κι άλλοι. Μα ποιο ήταν στη ρουλέτα? Ποιος τον Blackjack, ποιος τραγουδούσε, ποιες ήταν αυτές οι καλλίγραμμες χορεύτριες? Κύριο Μυρού, είστε απογοητευμένος από την όλη κατάσταση? Ασφαλέστατα και είμαι απογοητευμένος, αγαπητέ μου κύριε Καπαρή, γιατί ωραία Πάφος αντί να έχει δήμαρχο φαίνεται ότι είχε μία μηχανή φρουτάκια χαλασμένη ώρα, μα συντοπιάτε όλα. Κύριο Μυρού, τι είπατε, χαλασμένη? Βεβαίως χαλασμένη, γιατί όποιος έπαιζε δεν έχανε, αγαπητή. Κύριο Μύρο, ο λαός φωνάζει. Τα φαινόμενα χύψης και διαφοράς φαίνεται ότι αγγίζουν ολόκληρη την πολιτική ηγεσία. Εμείς του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ κηρύσσουμε ολομέτωπον πόλεμο κατά το φαινομένο της σύψης και της διαφοράς ενάντια στα τροχτικά τύπου όλα. Βέργα που τραγανίζουν τους κόπους και μόχθους του λαού μας. Όλοι μαζί σε μια πάντιμη εκστρατεία. Για να ξεριζώσουμε το σαράκι της διαπλοκής που κατατρώει τα σωδικά της πολιτείας. Εμπρός όλοι μαζί σε ένα ανηρήνευτο και αδιαπραγμάτευτον αγώνα όλα. Πέσετε κάτω όλα, μάλλον μας φοράσε να σύψετε, σύψετε τα ούλα όλα. Και SOS, SOS. SOS, 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 SOS. Για 8,5 μήνες που είναι υπουργός συγκοινωνιών, ο τωρασινός υπουργός συγκοινωνιών, δεν τα καταδέχτηκε να μας δει. Μόλις εξαγγείλαμε μέτρα, έπια μας πολλές φορές τηλέφωνον εχθές. Θυμήθηκε εχθές, ναι, και τηλέφωνο. Και να μας πει τι, να έρθουμε να συζητήσουμε. Μα να συζητήσουμε, ευαρεθήκαμε να συζητούμε. Χαρά σε Ευαγγέλιον Κυπρέοι, βουράτε μες στη στράτα να φατσίσετε τις καμπάνες. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι το μήνα Δεκέμβριο θα υπάρξει μείωση στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος 5% λόγω της μείωσης των τιμών πετρελαίου. Ρε μα περιπέζεται μας ρε. Μα γιατί μας περιπέζουν, όταν κοτσά μου 5% μόνο μας καμούνε. Αγάπη μου, για όνομα του Θεοπουλού μας το ρεύμα αυτήν τη στιγμή λέει και αγοράζουν το πετρέλαιο όπως τότε που το αγοράζαν 130 δολάρια το βαρέλι. Ευθύνησε. Φυσικά ευθύνησε, είναι που τον Αύγουστο που πέρσαν η τιμή και κατράζουλα και πάει. Πώς είναι τώρα η τιμή? 65 δολάρια το βαρέλ. 65 δολάρια μειώθηκε 100% και τούτοι κόψαν μας μόνο 5%. Αχ, Παναγία μου, φορταλίτσα, κάνει όλα φορταλίτσα, δεν τα αντέχουμε. Οι σημερινές τιμές θα φανούν στους λογαριασμούς του Γενάρη και του Φεβράρη ενδεχομένως. Πώς είναι Μαμασίτα, donde está Santa Claus? Donde está Santa Claus?
Αντιτό για τη Βουλή. Γεια σας. Καλημέρα. Θέλω χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Έχει κάποιον υπευθυνό? Είναι ο Κώστας. Πού είναι ο κύριος Κώστας? Τώρα έρχεται. Γεια σας, καλημέρα. Θέλω χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Πόσα είναι? Άντρια, η κυρία ρε, θέλει χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Γεια σας, καλημέρα. Θέλω χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Ελάτε μαζί μου, κυρία. Ο επόμενος, τι θέλετε, μιλήστε κύριε μου. Τούτα τα δεντράκια δαμέ πόσα είναι? Άρα θα ρωτήσω τον Κώσταν, κύριε. Από 8 μέχρι 38 ευρώ, κύριε. Έχετε και ωραία έλατα. Τα έλατα πόσα είναι? Θα ρωτήσω τον Κώσταν, κύριε. Τα έλατα, κυρία Εύε μου. Ναι. 80 ευρώ. Τα 2 μέτρα με το μέτρο, 10 ευρώ το μέτρο, περίπου να έχει τσάς να ψηλώσει κι άλλο. Έτσι είναι για με το δεντράκι πόσα είναι? Θα ρωτήσω τον Κώσταν, κυρία. Κυρία, ναι. Πρέπει να έρθετε τη Δευτέρα να σας πω. Τη Δευτέρα? Ναι. Γιατί τη Δευτέρα? Και σχολάς είναι ο Κώστας. Επειδή πάρα πολλές φορές προσπαθώ να φανώ μαζί σας ευγενής, αυτή τη φορά δεν θα σας το χαρίσω. Αλλού σας τρώει και αλλού κρίνθεστε. Tragic. Πραγματικά έχω πέσει από τα σύννεφα. Ο τρόπος του λέει δηλαδή, για να μην παρεξηγούμε. Μόλις πληροφορήθηκα ότι οι δήμοι της Νήσου χρωστούν 600 εκατομμύρια ευρώ. Αν και μιλούμε για πάσα τέμποσιο. Πραγματικά τα εκάμετε ούλα λιλίτσα. Εν πάση περιπτώσει θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά προς πάσαν κατεύθυνση ότι επί δικής μου προεδρίας όλοι οι δήμοι ήταν πλουσιότατοι, μάλιστα ασκώντας και μια εξαίρετη οικονομική πολιτική, εφόσον έκανα ό,τι τους έλεγα εγώ. Και εδώ παρακαλώ, παρακαλώ, πιστώστε με και με ολίγον πατριωτισμό. Σας ευχαριστώ και καλές βροχές όλα να περάσω. Πολλοί γράφουν και αρέσκονται να γράφουν ότι λείπει το τάδε και πρέπει να είναι το τάδε. Εγώ γραμμή από δημοσιογράφους δεν παίρνω. Εγώ θα αποφασίσω τι είναι το συμφέρον της τύπου. Και δεν πρόκειται να με επηρεάσει κανένας. Εντάξει. Η Πάφος Μισελ μου, αλλιώς Las Vegas Town, δεν είναι πλέον η πόλη της Αφροδίτης. Είναι η πόλη των θαυμάτων. Άκουγα. Την περασμένη εβδομάδα διαπιστώθηκε ότι από τον κεντρικό αγωγό του αποχετευτικού συστήματος Πάφου, που τοποθετήθηκε το 2002, αγνοείται μέρος του μήκος 1 χιλιόμετρου. Καλά μου είναι τα κακά. Εννοώ το περιεχόμενο του αγωγού. Τι πιένε. Αγνοείται 1 χιλιόμετρο αγωγού. Καλά μου που πήγε. Ανοίξαν οι γη και κατάπιαν τον. Α, τέλος δηλαδή. Ενευρέθηκε ένας άνθρωπος, ένας μάστρος να τους πειρέ, αγαπες, ξέρετε, δαμέ, εξίασαν να βάλω λίγο ένα αγωγό 1000 μέτρα. Καλά, εντζινή που επαραλάβαν τον αγωγό, εν ήταν ότι έλειπε έναν κομμάτι. Αγάπη μου, είναι λέτσι και πάνε να αγοράζεις αυτοκίνητο και λείπει μια η πόρτα που πάνε. Λάλη και εσύ ένα άποψη και αγοράζεις το. Γιατί είμαι σίγουρο ότι μπορεί να έλειπε, άκουσε και είδε ότι εγώ πήγα και στράφηκα. Έκανα και ένα αστείο, πρέπει να σου. Ας σου το πω να χαλαρώσεις κι εσύ. Μην χαλαρώσω εγώ. Σου δημιουργήσα ένταση. Όχι καθόλου. Σε εσάς να μην δημιουργήσω ένταση. Έχω ένταση, εγώ ξέρεις. Είστε μαθημένος. Πέθανα, πήγα πάνω, χτύπησα την πόρτα. Ήρθε ο Πέτρος. Ο Άγιος Πέτρος. Ο κύριος του λέω είστε. Μα εσένα η φυσιογνωμία σου είναι σωστή. Είσαι Κυπρέος. Λέω του ναι, είμαι από την Κύπρο. Μοιάζεις με τον Χριστόφια. Είμαι ο Χριστόφια. Μα είσαι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ναι. Είσαι κομμουνιστής. Ναι. Φύγεσαι σε θέλω. Είσαι σε ξέρεις. Πρόεδρε. Πρόεδρε. Μα φαίνεσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά. Πέντε καλά ρε. Χάνια μαύρα ρε.
Πρόεδρε μου, με όλον τον σεβασμό, ένα πονήσει λίγο, αλλά εντάξει, επειδή ήταν και μεγάλη εγχείρηση, όμως εμείς είμαστε δίπλα σου. Μα δεν πονώ, ρε αγάπες μου, πεινώ. Φέρνουν μου κάτι ζουμιά να φάω. Φούλη, φέρες μου για τα λουκανικούθια και τα μπουλούθια που σου είπα. Α, καλό πρόεδρε, καλά που με θύμισες. Έφερα σου τα από την αρκά καλολόφρεσκα. Αγαπώ σε ρε, αγαπώ σε. Πες μου πώς θα πάει η Κύπρος μας. Χάλια μαύρα, πρόεδρε μου, θα έλεγα και σιλότερα ακόμα, αλλά είναι αδυσυχήσει. Ο Βέργας, πρόεδρε, παραδέχτηκε ενοχή. Ήβρανε 6 εκατομμύρια ευρώ στον προσωπικό του λογαριασμό. Πρόεδρε μου, και με θυμώσεις, ο Απόλλωνας έφαντες 3 ήταν ανετότατα, αλλά όμως θα ανακάμψουμε. Η οικονομία τα ίδια και σιλότερα. Αρκέψαν να παραπονιούνται για την οικονομία μας, για τη διακυβέρνηση μας, πέντε μου να δω και... Τίποτε, πρόεδρε, τίποτε. Δε μου την αλήθεια, ρε φούλη. Προς το παρόν, σωθήκαμε μπάλε, πρόεδρε. Και ποιον μας έσωσε. Κοινός που μας σώζει πάντα, πρόεδρε. Και ποιον μας σώζει πάντα. Ο Χριστόφιας, πρόεδρε, ο Χριστόφιας. Έδωσε μια συνέντευξη, πρόεδρε μου, στον Τάσο Τρίφωνος, στο τέτα-τέτ. Έκαμε ρεσιτάλ. Ρεσιτάλ, πρόεδρε. Μα πρόεδρε, έτσι συνέντευξη έκλαια από τη χαρά μου. Έκλαια. Ναι. Είδες το τελευταίο ρεπορτάζ. Το με τους Αυστραλούς και τους Αμερικανούς. Στην Αυστραλία έχουν ζεστά Χριστούγεννα. Στη Βοστόνη έχουν λευκά Χριστούγεννα. Κρύα, έτσι, παλιά. Και εμείς τι έχουμε. Σκανδαλιάρικα Χριστούγεννα. Μα σκανδαλιάρικα. Χτύπαμε. Χτύπαμε, χτύπαμε. Χτύπαμε. Χτύπαμε, αγάπη μου, να με χαϊδέψεις. Χτύπαμε, ρε, να πονήσω. Τώρα. Τράπε, πώς το. Α. Πού το. Πού. Ήου, 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 ήου. Τώρα τη βοηθείς. Η Τουρκία διαθέτει τη δύναμη, τη δύναμη των όπλων και δεν διστάζει να τη χρησιμοποιήσει σε κάθε της δυσκολία. Εμείς διαθέτουμε τη δύναμη των θεσμών. Zekirun duyun i Mehmet Kalayif i Hamberler çabuk çabuk i Grego Kuprus i ve zekirun duyun i Grego Kuprus i zekirun duyun eda dinim onu çok mangliyes i nef koşa i ve zekirun duyun inan zingatsi i kotmas ve zekirun duyun i de tek terkiş ina karfori rufçanoye İvi tekim Greco Kupros asiktir i pur 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 İvi tekirim dey i Kupros İvi de krondin i derviz a portokalo ede eroglu sorry İvi de krondin i Greco Kupros uç mangliyes İmi ne krom Mehmet Kalayif İvi de krom idi hambelik çabuk çabuk i Kupros Bye. Θέλουν το παιδί τους να λάβει έναν προσωποποιημένο γράμμα από τον Άγιο Βασίλη, μπορούν μέσω της ιστοσελίδας να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, τη διεύθυνση, το όνομα του παιδιού,
τι δώρο θα του φέρει ο Άγιος Βασίλης, τους ώστε το παιδάκι θα πάρει επιστολή από τον Άγιο Βασίλη που θα του λέει ότι όταν θα είναι στην περιοχή θα έρθει να του φέρει το δώρο, το οποίο φυσικά είναι οι γονείς που θα το αγοράσουν. Είναι τα ταχυδρομεία που να το γράψουν. Είναι τα ταχυδρομεία που να το γράψουν. Ελείψα τα λεφτά, έχουν βρει τα ταχυδρομεία. Συνήθως αφορά μικρά παιδιά, τα οποία νομίζω να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν, να συγκεντρωθούν και να καταλάβουν. Α, νομίζω, ναι. Guys, είδατε τη συνέντευξη του Χριστόφια στο Τετατέτ? Ψυχολογικό θρίλερ θα το χαρακτήριζα με έντονα τα στοιχεία φαρσοκομωδίας. Έχω είδα την, αλλά δεν κατάλαβα τίποτε. Μα ποιος την κατάλαβε, μάνα μου? Ο άνθρωπος είναι αλλού σε τέταρτη διάσταση. Είναι σε άλλον πλανήτη, είναι σε άλλον έργο. Σαν το Ιντερστέλλα που μπαίνουν σε μια μαύρη τρύπα και ο χωροχρόνος εμπαραμορφωμένος. Μπίγκο, ύβρεστο, είναι μέσα στην τρύπα τη μαύρη. Και είπαν ότι ο Χριστόφιας και ο Δημητριάδης καταστρέψαν την οικονομία για να φτωχύνει ούλος ο κόσμος, να είμαστε όλοι φτωχοί. Ναι, το είπαν και στο Τετατέτ πέρσι. Ότι αυτό του είπατε... Για να ζήσετε, είδαμε να σας πω. Δηλαδή, είναι πλάκα αυτό το πράγμα. Καλώς ορίσατε στην εκπαιδευτική τηλεόραση της αστυνομίας Κύπρου. Σημερινό μας θέμα, τα φώτα τροχιάς. Απορίες! Για φώτα τροχιάς! Άντε, φορώτα μπροστά μου! Μπράβο, γεμό! Παράδειγμα πρώτο, βρίσκεσαι στο όχημα σου και ξαφνικά ανάβει το χρώμα κόκκινο. Τι καμνείς? Κοιτάζουμε μια δεξιά, μια αριστερά, ξανά δεξιά, δε και κανένα στα μενίσια. Είναι νόμος απαράβατος ότι με το φανάρι κοκκινό ακινητοποιούμε το όχημά μας. Παράδειγμα δεύτερο, βρισκόμαστε πάνω στα φώτα τροχέας και ξαφνικά ανάβει πορτοκαλί. Τι κάνουμε? Πάτουμε μπεζίνα για να περάσουμε γλύωρα. Λοιπόν, όταν ανάψει το πορτοκαλί, ελαττώνουμε ταχύτητα γιατί επέρχεται το κόκκινο και προτιθήμαστε να σταματήσουμε. Τρίτο φωτοπαράδειγμα. Βρισκόμαστε στο όχημα μας και ξαφνικά ανάβει το πράσινο. Τι κάνουμε? Είμαστε μπας στα φάρκα, ρε πράσινο. Σταματούμε και τσακάρουμε προσεκτικά. Γιατί σταματούμε και τσακάρουμε προσεκτικά πάνω στο πράσινο, πέρα να δούμε. Να με ρίξει κάτω που ζω Κύπρος με κοτσινό ρε πελέ και να σου την τόκει. Είσαι σωστό ρε πελέ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Μαζί και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλάκια από την αστυνομία Κύπρου. Προσεκτικά, αν φοράτε τις ζώνες σας. Ο κράμπος παραμονεύει. Η δικαστική εξουσία προετοιμάζεται για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πλημμυρίδα υποθέσεων που αναμένεται να κατακλείσει τα δικαστήρια, πολλές από τις οποίες αφορούν τα θέματα της οικονομίας και των αξιογράφων. Ήδη πληρώθηκαν 2 από τις 6 κενές θέσεις δικαστών και αναμένεται με τον νέο χρόνο να πιάσουν δουλειά άλλοι 4 δικαστές. Ήδη έγινε μια πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Από τη μικρή λίστα που καταρτίστηκε θα γίνει η τελική επιλογή στις 15 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι από το νέο έτος θα αναλάβουν καθήκοντα άλλοι 3 νέοι δικαστές, οι οποίοι θα καταλάβουν θέσεις οι οποίες θα κενωθούν. Άματα και πράγματα πετούν τον τόπο. Αγούτερε, ο Βέρκα. Αξιώσεν το, ο Βέρκα. 6 εκατομμύρια μες στον λοαρκασμόν. Άκουρα, 6 εκατομμύρια, διότι έπεσε μπουζούκι νορμάων. Όχι έπεσε κλαρίνο τα ισονομονίου. Ένα πέστο και όπως είναι την τσαμπουτσά να κάνω 10 εκατομμύρια. Κύριε Λέησο, κύριε Λέησο, έκαμε 7 χρόνια δήμαρχος και έφκανε 6 εκατομμύρια. Ο σατανά, ο τρίωρος, έγινε διασημότητα άλλωνε στην Πάφο, έγινε Las Vegas. Εμείς σου λεύκουμε τόσα χρόνια και έτσι παράες ποτέ μας δεν είχαμε. Είπες τίποτα ρε Κωστή, σύψε ρε πηγαίνει, σύψε.
Τσίψε ρε σου, τσίψε, τιάου ρε μαύρη, παπάς τα ανάθεμα όλα. Και ύστερα θα δουν ότι έχει οργανωμένο εγκληματιστική. Πατσόν οργανωμένο εγκλημα. Όλα, έναν οργάνωτο, να φοάστε το ανοργάνωτο. Πάμε, πάμε στο νοικοκομείο και έτσι απόψε μου άρουμα. Πάμε, πάμε να φάμε κουραυκές, να φάμε με νομακάρου και καλά κρίσμα αυκή. Και αν έγινε η πίεση μου στα ύψη, πάμε πολλά, όχι, πολλά ώρα. Εάζανε και ο χρόνος, κάνω, κάνω, του Χριστού μετά. Άντε μάνα μου, πιένε τώρα κατουρίτσι, πιει νερό, πάει κάτι, γιατί... Λίγο τη απειμήτη, τι άλλη μάμα να μου, και μετά βίντεο. Ωρα πία! Πατάτε σαν την αρχές δαλό σου. Φέτος στις γιορτές, ας κεράσουμε κάτι διαφορετικό. Εύγα του καψιού κεράσματα. Πλαχταριστό σιροπιαστό κανταήφι ή μελωμένο ασάμαλι με απολαυστικό παγωτό βανίλια. Αυτά τα Χριστούγεννα, τα πιο γλυκά κεράσματα είναι Εύγα. Στην Τράπεζα Πειραιώς δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά σας να γίνουν πρωταγωνιστές σε βίντεο κλιπς της αγαπημένης παράστασης «Γουρουνιάσματα». Απλώς ανοίξτε ένα καταθετικό λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι 40 μικροί πρωταγωνιστές ηλικίας 4 έως 10 χρονών θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση. Και μην ξεχνάτε, τα γουρουνιάσματα ψάχνουν 40 μικρούς πρωταγωνιστές. Τράπεζα Πειραιώς. Fisher Price, δίπλα στο μωρό σας από τη γέννησή του. Περιστρεφόμενο 4-1. Για τις πρώτες του ανακαλύψεις, μέσα και έξω από την κούνια. Γυμναστήριο Πιανάκι, κάνει τις πρώτες του κινήσεις και ανακαλύπτει τη μουσική. Ενθαρρύνετε τις ικανότητες του δικού σας παιδιού με προϊόντα Fisher Price. Με την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Το κλασικό δίλημα. Τι να κάνεις με τα χρήματά σου? Να τα βάλεις στην τράπεζα. Να σου αποδίδουν τόκους. Λέει η λογική. Να τα χαίρεσαι. Να πηγαίνεις και κανένα ταξιδάκι. Λέει το συναίσθημα. Άρα και μπορείς να ικανοποιήσεις και τα δύο ταυτόχρονα. Τώρα ναι. Με την Αλφα Προθεσμιακή με μίλια. Για πρώτη φορά μια προθεσμιακή κατάθεση με διπλό όφελος. Και ανταγωνιστικό επιτόκιο. Και χιλιάδες μίλια για ταξίδια με την Aegean Visa. Για να μην υπάρχει δίλημα. Alpha Bank. Μία τράπεζα, όλες οι επιλογές. Μαγικές προσφορές και στο κρεοπωλείο των ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Δεκεμβρίου. Χοιρινός κιμάς, 3,59 το κιλό. Κοτόπουλο φιλέτο παραδεισιώτης, 31% φθηνότερα. Μόνο 6,60 το κιλό. Υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Μαγεία. Κάθε μέρα ανοίγει μπροστά μας μια καινούρια αρχή. Μια καινούρια αρχή. Με νέες πόρτες που αφήνουν πίσω αυτές που έκλεισαν. Και εσύ, με χαμόγελο, καλωσορίζεις τις νέες ευκαιρίες. Νέες ευκαιρίες. Κάνοντας πάντα ένα βήμα, μια κίνηση μπροστά. Γιατί έχουμε μάθει να ξεκινάμε και να προχωράμε μαζί. Μαζί. Να μοιραζόμαστε χαρές. Χαρές. Εκπλήξεις. Μεγάλα σχέδια. Και τους καρπούς τους. Έχουμε μάθει να μην αφήνουμε τις στιγμές να φεύγουν και να γινόμαστε ένα. Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου. Ένα με σένα. Στο ίντερνετ δωρεάν συνταγές για τέλειο καφέ. Και αν έχεις ίντερνετ με τη ΣΥΤΑ, δωρεάν ΣΥΤΑΝΕΤ για 2 μήνες. Α, και 6 αγώνες της ομάδας σου δωρεάν με live streaming. Α, και κουπόνι για αγορά λάπτοπ ή τάμπλετ με έκπτωση και άτοκες δόσεις. Νέο σχέδιο προνομίων από τη ΣΥΤΑ, όλα τα καλά. Γιατί και εσύ ταξίζεις. Μπες τώρα στο sita.com.cy για να εγγραφείς το σχέδιο. Είναι πολλά τα καλά. ΣΥΤΑ. Νιώσε κοντά, φτάσε μακριά. Απόψε τα γουρούνια. Η Silver Spotlight παρουσιάζει το πρωτότυπο musical των Άλεξ Παναγή, Κατερίνας Χριστοφίδου, Σταύρου Σταύρου και Έγλη Σπυριδάκη. Γουρουνιάσματα 3. Το μεγάλο των ζώων σχολείο. Επίσημη πρεμιέρα στις 20 Δεκεμβρίου 2014 στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Σας περιμένουμε να γουρουνιάσουμε μαζί. Μέγας χορηγός, Τράπεζα Πειραιώς.
Κυρίες και κύριοι, η Cadbury Dairy Milk σας παρουσιάζει τις σοκολάτες που σκορπίζουν τη χαρά. Cadbury Marvelous Creations σε δύο μαγευτικές γεύσεις. Cookie Nut Crunch και Jelly Popping Candy. Free the jar. Δεν τη βλέπουμε, ωστόσο είναι πάντα εκεί. Η δύναμη του λαού μας να κινείται συνεχώς, να αλλάζει, να δημιουργεί. Με τις ίδιες αξίες που μάθαμε να ζούμε και να δημιουργούμε μαζί. Και με το πάθος να μετατρέπουμε κάθε πρόκληση σε μια νέα προοπτική. Συνεργατισμός. Ίδιες αξίες. Νέα προοπτική. Απόψε στις ειδήσεις των 8. Προκαλεί η πρόταση Τσαβούσογλου να επισκεφθεί τον πρόεδρο Αναστασιάδη αλλά και τον Έρωγλου, τονίζει η πολιτική ηγεσία. Απορρίπτει κατηγορηματικά ο προεδρεύοντης Δημοκρατίας. Στόχος της Άγκυρας υποδεικνύει η πρόταξη δύο οντοτήτων στο νησί. Έντονη αντίδραση και από τα πολιτικά κόμματα. Μεγάλη ημέρα για την Τράπεζα Κύπρου η ερχόμενη Τρίτη. Η μετοχή της επιστρέφει στο πάτωμα. Αποκλειστικές δηλώσεις στο ΡΙΚ από τον διευθυντή του ΧΑΚ Νόντα Μεταξά. Σε ελεύθερη πτώση η τιμή του πετρελαίου, όχι όμως και των τιμών των καυσίμων. Εκτιμήσεις ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα έπρεπε να πωλείται 13 σεν φθηνότερα. Υποκράτηση και ο πρώην δημοτικός σύμβουλος του Δίκο Ευστάθιος Ευσταθίου για το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ. Ανανεώθηκε και το διάταγμα κράτησης για Βέργα, Μαλικίδη και Μιχαηλίδη. Απόψε στις ειδήσεις των 8. Πατάτες αντιναχτές, λαλό σου! Τα είχαμε για σήμερα, φίλες και φίλοι. Α, Ντανιλούδα μου, ύβρα γιατί λείπει 1 χιλιόμετρο από τον αγωγό του αποχετευτικού της ΠΑΦ. Γιατί? Διότι τρεις εργάτες δουλεύαν για το έργο αυτό. Ο ένας έσκαφκεν, ο άλλος έβαλε τον αγωγό και ο άλλος ο σέφας δεν μου πάνω με το φτιάρ. Αρρώστησε για λίγες μέρες ο εργάτης ο οποίος έβαλε τον αγωγό, όμως οι άλλοι πιο συνεχίζαν. Ο ένας έσκαφκεν και ο άλλος εσέφαζε με χώμα από πάνω. Καληνύχτα, τούτα λέγ, bye, να κοιμάστε, να σκεπάζεστε, bye. Χαιρετίσματα πολλά και φυλάκια στους κατοίκους του Αγρού, ερχόμαστε. Ερχόμαστε και στο πελέντρο που είναι δίπλα. Χτύπαμε, αγάπη μου, να με χαϊδέψεις. Την παλερέ. Ζωστική. Η Λευκοσία μετά από λίγες δυνατές βροχές γέμισε με λίμνες. Ναι. Σας παρακαλώ κύριε Σουστή, μείνετε παρακαλώ. Εσύ ξεκόμισε. Η Λευκοσία μετά από λίγες δυνατές βροχές. Η Λευκοσία μετά από λίγες δυνατές βροχές γέμισε με λίμνες. Πού είναι το παράλογο κύριε? Η Λευκοσία μετά από λίγες δυνατές βροχές. Σήμερα. Πόσο αργά ρε. Η Λευκοσία μετά από λίγες δυνατές βροχές. Λέλα. Η Λευκοσία μετά από λίγες δυνατές βροχές γέμισε με λίμνες. Παρακάτω κύριε Ματσουβαρή. Τι θέλετε μας πει. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι το μήνα Δεκέμβρη θα υπάρξει μείωση στις τιμές του ηλεκτρονικού ρεύματος 5%. Διότι δουλεύαν τρεις εργάτες για το έργο αυτό. Ο ένας έβαλε το φτιάρι μέσα στο χώμα και έσκαφκε, ο άλλος έβαλε. Όταν ανάψει το πορτοκαλί, ελαττώνουμε ταχύτητα γιατί επέρχεται το κόκκινο και προτιθέμαστε να σταματήσουμε. Παράδειγμα τρίτο. Σπασμός! Σπασμός! Εκκρεμάτε! Πατάτε σαν την αρχές, λαλό σου!